Κόλαφο για τον Ταγί Περντογάν είναι το εξώφυλλο του τρέχοντο τεύχου του βρετανικού περιοδικού Economist με τίτλο Η ελοχεύουσα δικτατορία τη Τουρκία. Η συμπεριφορά του κ. Ερντογάν όσο πλησιάζουν οι εκλογέ θα μπορούσε να μετατρέψει αυτό που σήμερα είναι μια βαθιά ελαττωματική δημοκρατία σε μια πλήρη δικτατορία. Ο Ερντογάν είναι ένα νταή που επιβάλλει τη σκληρότητά του για να ικανοποιήσει τα συμφέροντά του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τη Τουρκία. Οργισμένη ήταν η αντίδραση τη τουρκική προεδρία. Πρόκειται για ψεύτικη δημοσιογραφία βασίζεται σε φτηνή προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. Ποιο θα πρέπει να σα πάρει στα σοβαρά. Ο τουρκικό λαό έχει επανειλημμένα επιδείξει τη δέσμευσή του στη δημοκρατία, την ισότητα και την ελευθερία. Η γάτα, όταν είναι στη τη γωνία, βγάζει τα νύχια τη. Είναι γνωστή η παροιμία. Άρα λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο απέναντι που θεωρούμε οχθολογικό δρόντα και ωστόσο το έχει αποδείξει. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, παίζει τα γέστα του, να το πω απλά, σε αυτέ τι εκλογέ. Οι συντακτέ του Economist εκπέμπουν μήνυμα και προ την Ευρώπη και τον Αμερικανό Πρόεδρο να αναλάβουν δράση. Οι δυτικοί ηγέτες πρέπει να μιλήσουν. Η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συχνά συγκρατούνται από το να επικρίνουν τον κύριο Ερντογάν από φόβο μήπω αποξενώσουν ένα κομβικό αν και ενοχλητικό σύμμαχο. Κανεί δεν θέλει μια χώρα τόσο σημαντική όσο η Τουρκία να γίνει εντελώ απαταιώνα. Όλοι γνωρίζουν ότι ένα αγανακτισμένο, απομονωμένο Τούρκο πρόεδρο θα μπορούσε να κάνει. Μεγάλη αταξία. Θα μπορούσε να υποδαβλήσει πιο σκληρέ εδαφικέ διαμάχε με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Την ίδια ώρα, τι κόκκινε γραμμέ τη Αθήνα εναντί του τουρκικού αναθεωρητισμού, χάραξε ο πρωθυπουργό από τον Ταβό, τονίζοντα ότι οι ζητήματα κυριαρχία των ελληνικών νησιών δεν τίθενται υποσυζήτηση ενώ έστειλε μήνυμα μείωση των εντάσεων. Um, it's interesting that they will take place around the same time in both countries. I don't know which government will emerge uh, out of Turkey, but uh, certainly I think there are ways of lowering the tension, working on issues of common interest, agreeing to disagree. But even if we agree to disagree, we can do so in a civilized manner.

that the Greek islands are a threat to the Turkish mainland? Or is it more realistic to believe that the Turkish mainland is a threat to the Greek islands, especially keeping in mind the Cyprus story? Η αμονή της τουρκικής ηγεσίας στο μεγάλο ειδατισμό και τις νεοοθωμανικές φαντασιώσεις πάντως δείχνουν να ζημιώνουν τον Τούρκο πρόεδρο. Παρακολουθήσαμε κυρίε και κύριοι την πρώτη αντίδραση τη τουρκική προεδρία. Πάμε ευθύ αμέσω στο Μανώλη Κωστίδη. Καθώ πριν από λίγα λεπτά αντέδρασε και ο Ταγί Περντογάν και είπε πω ένα περιοδικό δεν πρόκειται να καθορίσει την πολιτική τη χώρα. Ακριβώ, διότι ρώτησαν Τούρκοι δημοσιογράφοι και για τον Economist αλλά και για την Ελλάδα, το οποίο θα τα πούμε σε λίγη ώρα. Για τον Economist όμω, επειδή είναι το βασικότερο θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή και την τουρκική κοινή γνώμη, ο Τούρκο πρόεδρο είπε ότι το μέλλον τη Τουρκία το θα το καθορίζει το βρετανικό περιοδικό. Αναρωτήθηκε το, μέλλον τη Τουρκία το καθορίζει ο λαό μου mm -hmm. και, η Τουρκία, και στην Τουρκία γίνεται αυτό που λέει ο λαό μου, δηλώσε χαρακτηριστικά. Τη μοίρα τη Τουρκία δεν μπορεί να την καθορίσει το βρετανικό περιοδικό. Ξεκάθαρη απάντηση προ τον οικονομιστη. Πρέπει να πούμε ότι έχει προκαλέσει οργή στο, στο κυβερνητικό στρατόπεδο mm -hmm. και βεβαίω και στο προεδρικό μέγαρο. Ήδη υπάρχει και αντίδραση του Φαχρετή Ναλτούν, του διευθυντή τη επικοινωνία τη Τουρκική Προεδρία, ο οποίο και εκείνο αντέδρασε έντονα μιλώντα για fake news από τον οικόναμη. Λοιπόν, Μανώλη Κωστίδη, ο Ρετζέπτα Γκίπερ δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου, θα τα δούμε σε mm -hmm. λίγο. Απάντησε και στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τα όσα είπε χθε ο κ. Μητσοτάκη από τον Ταβό, εξαπολύοντα και νέα επίθεση στην Ελλάδα. Θα τα δούμε σε λίγο. Θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου.